Το θέμα λοιπόν του σημερινού webinar είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε καταστάσεις κρίσεων και πώς μπορούμε να κάνουμε διαχείριση αυτών των κρίσεων αξιοποιώντας τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Θα αρχίσω λέγοντας ότι πάρα πολλές φορές έχουμε έρθει αντιμέτωποι με ένα απλοϊκό δίλημα. Να ακολουθήσω την καρδιά μου ή να ακολουθήσω τη λογική μου. Και αν ακολουθήσω την καρδιά μου και τα συναισθήματά μου, τι θα γίνει. Και αν βγει μπροστά η λογική και η καθαρή σκέψη, τότε μήπως θα έχω ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι αρεστό στους άλλους ή δεν θα είναι παραγωγικό. Λοιπόν, αυτό το δίλημα το θεωρώ κάπως χονδροειδές και άδικο. Άδικο καταρχάς για τον ίδιο μας τον εαυτό και άδικο για το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε. Αυτό που θα δούμε μαζί σήμερα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρειαστεί να μπούμε σε αυτό το δίλημα είτε λογική είτε συναίσθημα, αλλά απέναντίας θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κομμάτια της λογικής και να τα συνδυάσουμε με το συναίσθημα και αντίστοιχα, ιδίως όταν πρέπει να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για εμάς και για τους άλλους και για την ομάδα στην οποία βρισκόμαστε. Θέλω να ξεκινήσω έτσι λίγο να ενεργοποιηθούμε με μία ερώτηση. Θα ενεργοποιήσω σε πολύ λίγο ένα poll. Σε αυτό το poll θα κληθείτε να απαντήσετε με βάση αυτό που γνωρίζετε για τον εαυτό σας. Η ερώτηση λοιπόν να κάνω προσωπικά σε όλους, παρακαλώστε ειλικρινή, γιατί είναι ανώνυμες όπως ξέρετε οι απαντήσεις, με ενδιαφέρει απλά να δω την τάση. Η ερώτηση που θα κάνω είναι, αισθάνομαι, εγώ προσωπικά, στον καθένα σας απευθύνομαι, αισθάνομαι πως έχω τις ικανότητες να ξεπεράσω μια κρίση, όσο μεγάλη και αν είναι. Οπότε, σας παρακαλώ πολύ, για απαντήστε σε αυτό το poll. Τέλεια. Εγώ βλέπω πόσοι απαντάτε, οπότε σας προσκαλώ να απαντήσετε όλους γρήγορα, χωρίς να το poll σκεφτείτε. Την πρώτη σκέψη που σας έρχεται στο μυαλό. Ωραία. Τέλεια. Έμειναν λίγοι ακόμη που ακόμη το σκέφτονται, λοιπόν. Και μέχρι να το ολοκληρώσουμε, okay, ας πούμε ότι απαντήσατε όλοι. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Την ερώτηση, λοιπόν. Αισθάνομαι πως έχω τις ικανότητες να ξεπεράσω μια κρίση, όσο μεγάλη και αν είναι, σχεδόν το 60% απάντησε πως ναι. Ένα 40% περίπου, ένα 38% είπε πως όχι. Πιθανότατα κάπου να δυσκολεύεται, κάπου να βρίσκει ότι συναντάει κάποιες δυσκολίες στο να διαχειριστεί μια κρίση. Πάμε όμως όλα αυτά να τα δούμε. Κρατάμε τις απαντήσεις σας, είναι τροφή για σκέψη και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το να εφαρμόσουμε κομμάτια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Λοιπόν, προχωρώντας, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτή την σκέψη του Woody Allen. Λέει τόσο ωραίος τύπος. Δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν, αλλά μπορείς να καταστρέψεις το παρόν με το να στεναχωριέσαι για το μέλλον. Ας μείνουμε για λίγο με αυτή τη σκέψη και ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι μπορεί να σημαίνει. Στα δικά μου μάτια, στο δικό μου σκεπτικό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αν έχω περάσει μια κρίση στο παρελθόν, ενδεχομένως με έναν μη επιτυχή τρόπο, όλο αυτό μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στο παρελθόν. Και όταν το αναμοχλεύω, το αναμασάω και το ανακυκλώνω συνέχεια στο μυαλό μου ως μια αποτυχία που δεν την κατάφερα, τότε μάλλον έχω μια πάρα πολύ καλή συνταγή για να καταστρέψω το μέλλον, εάν σκέφτομαι ότι μια παρόμοια κρίση δεν θα μπορέσω να τη διαχειριστώ με τέτοια. Ας το κρατήσουμε σαν τροφή για σκέψη. Τώρα, ας ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τι είναι μια κρίση, έτσι γρήγορα. Μια κρίση θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει διάφορες μορφές. Σίγουρα πολλές είναι γνωστές σε εμάς με διάφορους τρόπους. Ήδη η κρίση την οποία ζούμε είναι ένας συνδυασμός κυρίως μιας φυσικής καταστροφής, δηλαδή έχει να κάνει με τη φύση. Φυσικός είναι ο παράγοντας που την προκαλεί.
Είναι, υπάρχουν τεχνολογικές κρίσεις, υπάρχουν οι κρίσεις που αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις, όπως είναι οι αντιπαραθέσεις, οι συγκρούσεις, οι κρίσεις οικονομίας, την οποία περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια και ενδέχεται με κάποιο τρόπο κάπως να την ξαναβιώσουμε, όπως λέγεται, οι κρίσεις νομικής φύσης, οι μορφές βίας, οι φημολογίες και η τρομοκρατία. Τώρα, δεν είναι απαραίτητο ότι ατομικά θα βιώσουμε μία από αυτές τις μορφές κρίσης. Αλλά είναι διαφορετικό αν είμαστε μέλη μιας ομάδας, είναι διαφορετικό αν είμαστε αρχηγοί ενός τμήματος σε μία λέσχη, σε ένα σύστημα, είναι διαφορετικό αν είμαστε διευθυντές ενός τμήματος σε μία επιχείρηση, είναι διαφορετικό αν είμαστε διευθυντές μιας ολόκληρης επιχείρησης ή αν είμαστε μέλη μιας οικογένειας. Βιώνουμε δηλαδή διαφορετικής μορφής κρίσης. Αλλά θα ήθελα να το έχετε έτσι στο νου σας, γιατί το ακροατήριο όμως πιθανό να είναι ετερόκλητο και θα ήθελα να έχουμε μια εικόνα του περί τίνος μιλάμε. Όλες οι κρίσεις, ανεξαρτήτως της φύσης του και της φύσης τους και της αιτιότητάς τους, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Θα λέγαμε ότι μια κρίση προκαλεί έλλειψη ασφάλειας και σταθερότητας και είναι μια κατάσταση στην οποία υπάρχει ανάγκη να λάβω γρήγορες αλλά πολύ σημαντικές αποφάσεις. Έτσι, μια κρίση μπορεί από μόνη της να προκαλέσει έναν ενδεχόμενο κίνδυνο για την υγεία, όπως αυτή για την οποία συζητάμε, για την οποία στην οποία ζούμε όλοι μας. Προκαλεί σύγχυση και άγχος. Πιθανότατα θα μας βγάλει από τις συνήθειές μας και τα προγράμματά μας που είχαμε συνηθίσει να έχουμε πριν από την κρίση. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι υπάρχει συνήθως και μία έλλειψη ξεκάθαρης επικοινωνίας. Δηλαδή κάπως χανόμαστε, μπερδευόμαστε με όλες αυτές τις πληροφορίες, δεν ξέρουμε πού να εστιάσουμε, με ποιον να μιλήσουμε, πότε, τι να ακούσουμε, τι να κατανοήσουμε. Πιθανότατα να υπάρχει περιορισμένος χρόνος για να λάβουμε αποφάσεις, οι οποίες όπως είπαμε και πριν είναι κέραιες, είναι κρίσιμες. Η προσοχή μας πρέπει να είναι αυξημένη και εστιασμένη σε συγκεκριμένα πράγματα. Πιθανότατα να υπάρχει ανάγκη εξωτερικής βοήθειας και ενδεχομένως να αισθανθούμε, είτε γιατί μπορεί να είναι αντικειμενικότητα, είτε γιατί μπορεί έτσι να το βιώνουμε εμείς, να υπάρχει πιθανή έλλειψη πόρων, δηλαδή πιθανή έλλειψη ικανοτήτων, είτε είναι άνθρωποι, δεν έχω ανθρώπους να με στηρίξουν σε αυτή την κρίση, είτε είναι εφόδια, όπως είναι ικανότητες, χρήματα, εξοπλισμό κ.ο.κ. Αυτά χοντρικά είναι τα χαρακτηριστικά. Λίγο πολύ, οποιαδήποτε κρίση και να βιώσουμε, όπως σας είπα, είτε είναι καθαρά προσωπική, είτε διαπροσωπική, είτε ομαδική, είτε αφορά μια επιχείρηση, έναν οργανισμό, με κάποιο τρόπο αυτά τα περιμένουμε να εμφανιστούν μπροστά μας. Άρα μπορούμε κάπως να είμαστε προετοιμασμένοι. Τώρα, μια κρίση, όπως πιθανότατα έχετε αντιληφθεί, προκαλεί άγχος. Γιατί μας βγάζει από τις συνήθειές μας. Μας φέρνει αντιμέτωπους με έναν κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί όντως να είναι υπαρκτός, μπορεί όμως να είναι και ένας κίνδυνος που με κάποιο τρόπο έχει πλαστεί στην φαντασία μας, στο μυαλό μας. Παρόλα αυτά, όταν κάθε φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν κίνδυνο, αυτό που κυριεύει μέσα μας και γύρω μας είναι το άγχος. Το άγχος είναι ένα πανανθρώπινο συναίσθημα. Κανένας δεν μπορεί να απαλλαχθεί από το άγχος. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν έχω καθόλου άγχος. Αυτό είναι ψέμα. Αντιθέτως, κάποιες φορές το άγχος, όπως θα δούμε και στην πορεία, μπορεί να μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Σε περίοδους κρίσης όμως, γιατί έτσι είναι η φύση της κρίσης, το άγχος αυξάνεται. Και επειδή είμαστε όντα πλασμένα να αγχωνόμαστε, όλο αυτό έχει βάση στον εγκέφαλό μας. Πολύ χοντρικά λοιπόν, στον εγκέφαλό μας υπάρχουν κάποιες δομές, κάποιες περιοχές που ενεργοποιούν το άγχος και μας επηρεάζουν και σωματικά. Είναι η αμυγδαλή και είναι ο υπόκαμπος. Είναι ο υποθάλαμος και είναι η υπόφυση. Είναι μια ομάδα δηλαδή πολύ μικρών περιοχών στα κατάβαθρα του εγκεφάλου μας που ενεργοποιούνται από το άγχος και κυκλικά το ενισχύουν και μας οδηγούν σε αντιδράσεις του άγχους που όλοι ξέρουμε. Αν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε το τι κάνω
όταν αγχώνομαι συνήθως, μπορούμε να πούμε ότι τρεις είναι οι κατηγορίες των ανταποκρίσεών μας στο άγχος. Πάλι, φυγή, υπάγωμα. Fight, flight or freeze, στην αγγλική βιβλιογραφία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν βρίσκομαι αντιμέτωπος με ένα κίνδυνο, έχω τρεις επιλογές. Ή θα σηκώσω τα μανίκια και θα πέσω στο κίνδυνο να παλέψω, ή θα σηκωθώ να φύγω, ή θα κομπλάρω, θα παγώσω, θα νεκρώσω και δεν θα μπορέσω να πάρω καμία απόφαση. Αυτή λοιπόν είναι η βιολογική διαδικασία στην οποία υποβαλόμεθα όλοι όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με οποιονδήποτε κίνδυνο από τη φύση. Τώρα, όταν έρχομαι αντιμέτωπος με ένα κίνδυνο, προέχει, σαφέστατο όλοι που καταλαβαίνουμε αυτό, η ανάγκη επιβίωσης. Σκεφτείτε δηλαδή, ακόμη και τα ζώα, όταν έρχονται αντιμέτωποι με έναν κίνδυνο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να συνεχίσουν να επιβιώνουν. Έτσι και εμείς. Τώρα, για παράδειγμα, με την κρίση του κορονοϊού, κρίνεται μάλλον η επιβίωσή μας. Αυτό διακυβεύεται. Έτσι, σε οποιαδήποτε κρίση, διακυβεύεται με κάθε τρόπο η επιβίωσή μας. Και δεν εννοώ καθαρά την σωματική επιβίωση, το αν θα υπάρχουμε ή όχι ως άνθρωπο, ακόμη και αν θα υπάρχει ή όχι η σχέση μας, αν θα υπάρχει ή όχι το τμήμα μου, αν θα υπάρχει ή όχι ο οργανισμός μου, ενώ η επιχείρησή μου. Και εκεί, αυτό ασυναίσθητα, κάνω κάποιες επιλογές. Χάνω την ψυχραιμία μου, μπορεί να πανικοβληθώ, μπορεί να διακοπούν οι λογικές διεργασίες της σκέψης και τα ένστικτα είναι αυτά που παίρνουν το τιμόνι της συμπεριφοράς μου. Δεν λέω ότι πάντοτε γίνεται έτσι, αλλά βιολογικά είμαστε κατασκευασμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Μένω στο ότι χάνω την ψυχραιμία μου και τα ένστικτα της επιβίωσης μου λένε «Όπα, τώρα δεν είναι καιρός για λογική, τώρα πρέπει να επιβιώσεις, άλλα πράγματα έχουν σημασία». Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια συναισθήματά μας τα οποία εμφανίζονται σε μια κρίση. Θέλω τώρα πάλι να σας βάλω σε μια διαδικασία να σκεφτείτε την επόμενη ερώτηση, η οποία είναι «Όταν αγχώνομαι, χάνω εύκολα την ψυχραιμία μου». Για να πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε και τις ερωτήσεις εδώ. «Όταν αγχώνομαι, χάνω εύκολα την ψυχραιμία μου». Μ' αρέσει που απαντάτε γρήγορα, πολύ χαίρομαι, γιατί είναι ειλικρινείς, αυθόρμητες οι απαντήσεις, που σημαίνει ότι έχουμε γνήσια αποτελέσματα, γιατί όσο πιο αυθόρμητα απαντάω, τόσο λιγότερο τα φιλτράρει η λογική μου, οπότε λέμε ότι με αντιπροσωπεύουν πλήρως. Οπότε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει απαντήσει, σας θυμίζω ότι είναι ανώνυμα, δεν φαίνονται καθόλου τα ονόματά σας, οπότε μπορείτε να αισθανθείτε άνετα να απαντήσει όποιος θέλει. Οπότε, το 94% των συμμετεχόντων έχει απαντήσει πάρα πολύ ευχάριστο αυτό και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, στην ερώτηση «Όταν αγχώνομαι, χάνω εύκολα την ψυχραιμία μου», οι περισσότεροι λένε «κάποιες φορές». Μετά η επόμενη ομάδα λέει «σπάνια». Καλό αυτό για σας. Πολύ χαιρόμαστε. Μάλλον έχετε κάποιες δεξιότητες που εμείς οι υπόλοιποι πιθανότατα κάπου να τις χάνουμε. Συχνά όμως, και πολύ συχνά έχουν απαντήσει επίσης ένα σημαντικό κομμάτι. Και πάλι τροφή για σκέψη. Όσοι απαντήσατε από κάποιες φορές και κάτω, δηλαδή συχνά και πάντα, θα ήθελα να αναρωτηθείτε γιατί μου συμβαίνει αυτό. Τι είναι αυτό που συνήθως με κάνει και αγχώνομαι τόσο πολύ και χάνω την ψυχραιμία μου. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έχασα την ψυχραιμία μου και τι αποφάσεις πήρα τότε. Λίγο θέλω να μας βάλω σε μια διαδικασία να σκεφτούμε πάνω σε αυτό, να σκεφτούμε πώς όταν χάνουμε την ψυχραιμία μας, πώς τελικά αυτό μπορεί να επηρεάσει εμάς τους ίδιους, μπορεί να επηρεάσει τους γύρω μας και πιθανόν και τις αποφάσεις που παίρνουμε. Αυτή ήταν μια μικρή εισαγωγή για τις κρίσεις και θέλω να σας πω έτσι λίγο ακόμη
να αποκτήσουμε μια γενικότερη ιδέα για το τι μιλάμε. Και να σας βάλω λίγο να σκεφτείτε ότι μια κρίση, και πάλι οποιασδήποτε φύσης και αν είναι, μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του πένθους. Πιθανότατα κάποιοι από εσάς να έχετε ακούσει για τα στάδια του πένθους. Πένθος δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι χάνεται η ζωή κάποιου, ότι κάποιος αγαπημένος μας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή. Πένθος μπορούμε να νιώσουμε απέναντι σε οποιαδήποτε απώλεια. Ακόμη δηλαδή και η απώλεια της σταθερότητας και της ασφάλειας μπορεί να βιωθεί ως πένθος. Το πένθος λοιπόν χωρίζεται χοντρικά σε δύο στάδια. Τώρα, μέσα στις άκρες κάποιοι το βιώνουν με καθαρά εντελώς προσωπικό τους ρυθμό και τρόπο. Πάντως, όλη η βιβλιογραφία, ακόμη και η εμπειρία, λέει ότι με το που ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία απώλεια, σε μία περίοδο κρίσης, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι η άρνηση. Αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα ως έχει. Μένουμε δηλαδή με κάποιο τρόπο παγωμένοι και προσπαθούμε να αγνοήσουμε ή να αμφισβητήσουμε τα δεδομένα. Κρατήστε την άρνηση ως τον πρώτο αυθόρμητο τρόπο με τον οποίο βιώνουμε μία κρίση. Μετέπειτα έρχεται ο θυμός, έπειτα η διαπραγμάτευση όπου ξεκινάμε και προσπαθούμε να σκεφτούμε λογικές πτυχές όλου αυτού που βιώνουμε. Μετά έρχεται η θλίψη συνήθως, όταν πια αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε ότι «ΟΚ, η απώλεια έχει έρθει, δεν μπορώ να κάνω παλεμμένος». Και τέλος, φτάνουμε στην αποδοχή. Τότε πια το αποδεχόμαστε ότι η απώλεια είναι εκεί, δεν μπορώ να κάνω κάτι, έχω προσπαθήσει, έχω θυμώσει, έχω στεναχωρεθεί, έχω σκεφτεί διάφορους τρόπους που μπορώ να το διαχειριστώ και πια κάνω το επόμενο βήμα στη ζωή μου για να μπορέσω να προχωρήσω μπροστά. Είναι το στάδιο της αποδοχής. Πάντως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όλο αυτό για το οποίο συζητάμε είναι ο έλεγχος. Η αίσθηση μάλλον του ελέγχου. Σίγουρα θα έχετε βιώσει στιγμές όπου αισθάνεστε ότι πια τα πράγματα δεν μπορείτε να τα ελέγξετε. Ότι βιώνετε καταστάσεις που βρίσκονται εκτός ελέγχου σας. Είτε στον αντίποδα μπορεί να υπάρχουν στιγμές όπου έχετε μια πολύ μεγάλη ανάγκη να ελέγχετε τα πάντα. Να μην σας φεύγουν οι λεπτομέρειες. Αν κάποιες καταστάσεις, κάποιοι άνθρωποι, κάποια λόγια που ακούτε από κάποιους ανθρώπους βρίσκονται εκτός του ελέγχου σας, δηλαδή δεν το περιμένατε και δεν μπορείτε να ελέγξετε το τι ακριβώς το υποθέτει θα γίνει, τότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσφορία. Όταν βιώνω μια έλλειψη ελέγχου, τότε συνήθως αυτό που κάνω είναι να παρετούμε. Δηλαδή με κάποιο τρόπο σταυρώνω τα χέρια και σκέφτομαι αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, τότε θα σταματήσω να δρώ. Θα σταματήσω να είμαι ενεργητικός. Γιατί εγώ δεν έχω έλεγχο, πιθανόν κάποιος άλλος να πάνε. Αντιθέτως, όταν βρίσκομαι σε μια πολύ μεγάλη ανάγκη να ελέγξω τα πάντα, τότε βρίσκομαι σε μια υπερδιέγερση. Σε ένα πολύ μεγάλο άγχος, όπου τα πάντα όλα πρέπει να βρίσκονται στις δικές μου προδιαγραφές και στις δικές μου προβλέψεις. Και το ένα άκρο και το άλλο άκρο είναι συνήθως μη υγιείς καταστάσεις για την ψυχολογία μας. Οπότε, ας κρατήσουμε ότι σε καταστάσεις κρίσεων πάντοτε θα υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι υπό τον έλεγχό μας. Δηλαδή, μπορώ να έχω επίγνωση αυτού και μπορώ να το ελέγξω. Και αν επικεντρωθούμε σε αυτό, τότε πολύ πιθανό είναι αυτό να μας είναι αρκετό για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Μία κρίση δηλαδή δεν σημαίνει ότι χάνω τελείως τον έλεγχο από οτιδήποτε, αλλά ούτε ότι μπορώ να ελέγχω πάντα και πλήρως οτιδήποτε. Μπορώ όμως να κάνω κάποια βήματα πίσω, ένα-δύο βήματα πίσω και να σκεφτώ «Okay, δεν μπορώ να ελέγξω αυτό και αυτό και αυτό, αλλά τι μπορώ να ελέγξω. Και τι μπορώ να κάνω με αυτά που μπορώ να ελέγξω».
Ολοκληρώνοντας κάπως έτσι μια σύντομη εισαγωγή για το τι είναι η κρίση, πάμε να περάσουμε στη συναισθηματική νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει προέλθει από την σύμπτυξη δύο μορφών νοημοσύνης από τη λεγόμενη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Ο Gardner πρότεινε ότι δεν υπάρχει μόνο η γνωστική νοημοσύνη, αυτό που λέμε IQ, το πόσο έξυπνος ή λιγότερο έξυπνος είναι κάποιος, αλλά η νοημοσύνη μας είναι πολλαπλή, δηλαδή υπάρχουν πολλές πτυχές. Πρότεινε λοιπόν την διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική νοημοσύνη που θα τη δούμε στην πορεία. Υπήρχαν πάρα πολλοί θεωρητικοί που έδωσαν βαρύτητα στην λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά ο πιο γνωστός και αυτός ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά κυρίως για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς είναι ο Goldman. Πιθανότατα να τον έχετε ακουστά όσοι λίγο έχετε ασχοληθεί με αυτό. Ο Goldman λοιπόν πρότεινε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητά μου να μπορώ να ελέγξω, να έχω επίγνωση και να ελέγξω τα δικά μου συναισθήματα, να έχω επίγνωση και να μπορώ να ελέγξω τους άλλους και τις κοινωνικές μου σχέσεις. Προσέξτε, εδώ όταν μιλάμε για έλεγχο δεν εννοώ με τη χειραγώγηση, σε χειραγωγό για να πετύχω κάτι, αλλά έχω έλεγχο πάνω στις κοινωνικές μου σχέσεις, πάνω στο πώς επιδρώ πάνω σου και πώς εσύ επιδράς πάνω μου. Ο Goldman όμως έκανε και μια δουλειά σε ό,τι αφορούσε την διαχείριση κρίσεων και τη λήψη αποφάσεων και είπε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη με βοηθάει ώστε να ρυθμίσω την διάθεσή μου, ώστε να μην επιτρέπεται στο άγχος, να εμποδίσει την ορθή μου σκέψη όταν τη χρειάζομαι, όπως είναι μια περίοδος κρίσεων. Εγώ μας χωρίσε την συναισθηματική νοημοσύνη σε δύο πτυχές. Στην προσωπική και στην κοινωνική πτυχή. Πάμε να τις δούμε. Στην προσωπική πτυχή είπε ότι εκεί πέρα ανήκει η αυτεπίγνωση, θα τα δούμε στην πορεία λίγο πιο αναλυτικά, η αυτορύθμιση, η αυτοπαρακίνηση και στην κοινωνική πτυχή ανήκει η λεγόμενη ενσυναίσθηση που είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας και οι κοινωνικές δεξιότητες. Η αυτεπίγνωση έχει να κάνει ουσιαστικά με το γνωρίζω ποιος είμαι. Αλλά όχι μόνο αυτό. Έχει να κάνει με το μπορώ να ξέρω ποια είναι τα δυνατά μου σημεία και τα αδύναμα. Μπορώ να ξέρω ποιες είναι οι αρχές μου, ποια είναι τα συναισθήματά μου ανά πάσα στιγμή, ποιοι είναι οι στόχοι μου. Μπορώ να με αξιολογήσω ανά πάσα στιγμή, δηλαδή ξέρω αυτή τη στιγμή πώς αισθάνομαι. Ξέρω ποια είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα μέσα μου, καθώς παρακολουθώ αυτή την παρουσίαση. Η αυτεπίγνωση συνδέεται πάρα πολύ με την αυτοπεποίθηση επίσης. Δηλαδή το να έχω εμπιστοσύνη σε εμένα, το να πιστεύω σε εμένα και στις δυνατότητές μου. Η αυτεπίγνωση έχει να κάνει και με την επίγνωση που έχω για το αντίκτυπο που έχω στους άλλους. Δηλαδή, πώς επιδρώ πάνω στους άλλους. Είτε το καταλαβαίνω είτε όχι. Πάντοτε έχω επίδραση στους άλλους ανθρώπους και οι άλλοι έχουν επιδράσει πάνω μου. Και τέλος, η αυτεπίγνωση σχετίζεται με το να μπορώ να αναγνωρίσω πως τα συναισθήματά μου, οι σκέψεις μου και οι πράξεις μου σχετίζονται, συμπληρώνονται και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική πτυχή. Όπως σημαντική πτυχή είναι και η αυτορύθμιση. Η αυτορύθμιση έχει να κάνει με την ικανότητά μου να μπορώ να διαχειριστώ τον εαυτό μου, τα συναισθήματά μου, κυρίως τα αρνητικά μου συναισθήματα, και να τα τροποποιήσω. Δηλαδή έχει να κάνει με την αυτοπειθαρχία. Πειθαρχώ στον εαυτό μου. Έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την διαχείριση, με την αυτοπιστία. Μένω πιστός σε αυτό που είμαι. Δεν είμαι ποτέ έτσι, ποτέ αλλιώς. Έχω μία συνέπεια. Φυσικά έχει να κάνει με το να μπορώ να αναγνωρίσω και να προσαρμόσω τα δυσλειτουργικά συναισθήματά μου, όπως είπαμε για παράδειγμα το ακραίο άγχος, όπως αυθόρμητα μου βγαίνει σε μία περίοδο κρίσης, τον πανικό, όπως αυθόρμητα μου βγαίνει σε μία περίοδο κρίσης, να μπορώ να το αναγνωρίσω και να τροποποιήσω. Άρα, κατά συνέπεια και να μπορώ να προσαρμοστώ στα δεδομένα που έχω εκείνη τη στιγμή.
Η αυτορύθμιση δηλαδή είναι το δεύτερο στάδιο του πρώτα γνωρίζω τον εαυτό μου και μετά μπορώ και τον διαχειρίζομαι, τον ρυθμίζω. Η τρίτη πτυχή της, ο τρίτος τομέας της προσωπικής πτυχής έχει να κάνει με την αυτοπαρακίνηση, δηλαδή με την ικανότητά μου να μπορώ να παρακινώ τον εαυτό μου, να βάζω στόχους και να με παρακινώ ώστε να τους πετύχω. Να δεσμεύομαι ως προς τους στόχους που βάζω και να λειτουργώ ως προς αυτούς. Να μην απογοητεύομαι, να μην τα παρατάω, αλλά να ενεργοποιώ όλα εκείνα τα απαραίτητα συναισθήματα που χρειάζομαι να έχω, ώστε να επιτύχω το στόχο μου. Η αυτοπαρακίνηση έχει να κάνει με το να μείνω αισιόδοξος, ακόμη και σε καταστάσεις κρίσεων, και να παίρνω πρωτοβουλίες για εμένα και για τους άλλους. Αυτό είχε να κάνει με την προσωπική πτυχή. Η κοινωνική πτυχή ξεκινάει με αυτό το πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε ακούσει όλοι και είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με την ενσυναίσθηση. Είναι το να μπορώ να προσεγγίσω και να κατανοώ τους άλλους και η ικανότητά μου να χειρίζομαι την διαφορετικότητα του άλλου. Αυτό είναι η ενσυναίσθηση. Δύο χρήσιμοι ορισμοί που εντόπισα και εμένα μου δίνουν έτσι τροφή για σκέψη και συμφωνώ με αυτούς, είναι ότι η ενσυναίσθηση έχει σχέση με την εσωτερική βαθιά εμπειρία του να μπορώ να συμμερίζομαι και να κατανοώ την στιγμιαία ψυχολογική κατάσταση ενός άλλου ανθρώπου. Και επίσης ένας άλλος ορισμός με υπηρετή και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας ως έναν σαφή και ολοκληρωμένο ορισμό είναι ότι είναι η δυνατότητα να θέσει κάποιος τον εαυτό του στην διανοητική κατάσταση ενός άλλου προσώπου, κατανοώντας τις συγκινήσεις και τα συναισθήματά του. Η ενσυναίσθηση είναι κάτι που δουλεύεται. Όλοι μας γεννιόμαστε με μία ικανότητα για ενσυναίσθηση. Υπάρχουν μάλιστα και συγκεκριμένες δομές μέσα στον εγκέφαλό μας που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση, ενεργοποιούνται κάθε φορά που βιώνουμε ενσυναίσθηση, αλλά επίσης αναπτύσσεται. Μαθαίνουμε να τη βελτιώνουμε. Αν αισθάνεστε ότι υπολείπεστε στην ενσυναίσθηση, μπορείτε με πολλούς τρόπους να την αναπτύξετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική πτυχή της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η τελευταία πτυχή της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι οι κοινωνικές δεξιότητες. Αυτές αφορούν τις δεξιότητες επικοινωνίας, το με ποιον τρόπο δηλαδή επικοινωνώ με τους άλλους, αφορούν την ικανότητά μου να διαχειρίζομαι τις διαφωνίες, θυμώνω πάρα πολύ, κοντράρομαι, συγκρούομαι και φεύγω, δεν ολοκληρώνω τις συζητήσεις μου και απέναντι ας προσπαθώ να βρω τους κοινούς τόπους, τα κοινά σημεία επαφής, μπαίνω στη θέση του άλλου κτλ. Κτλ. Οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν να κάνουν με το πώς μπορώ να έχω επιρροή, να έχω επίδραση πάνω στους άλλους και να τους οφείσω προς μια επιθυμητή απόφαση που μπορεί να είναι χρήσιμη για εμένα, για εκείνους, για όλη την ομάδα μου. Έχει να κάνει με την ικανότητά μου να αναπτύσσω και να καλλιεργώ τους κοινωνικούς δεσμούς και φυσικά με την ομαδικότητα και με τη συνεργασία. Και αυτές οι δεξιότητες καλλιεργούνται. Αυτές ειδικά δεν είναι κάτι με τις οποίες γεννιόμαστε έτοιμες, δεν είναι έτοιμες κάπου αποθηκευμένες στον εγκέφαλό μας, αλλά με την εμπειρία μας, με την τριβή και κυρίως με τον αναστοχασμό και με το να μπορούμε να παίρνουμε feedback, δηλαδή να ρωτάμε, να παρατηρούμε ο άλλος τώρα πώς αντέδρασε πάνω σε αυτό που έκανα. Τι αντίκτυπο είχα εγώ με αυτή μου τη συμπεριφορά, με αυτή μου τη δράση πάνω στον άλλον. Όλη αυτή η διαδικασία του σκέφτομαι πάνω στις κοινωνικές μου σχέσεις με βοηθά πάρα πολύ στο να αναπτύξω τις δεξιότητες. Έτσι, πάλι μαζεύοντας τα κάτως. Θα τα χωρίσουμε σε τέσσερις κατηγορίες για να βγάζουν λίγο μεγαλύτερο νόημα για εσάς. Είναι η αυτεπίγνωση, όπου αφορά χοντρικά την ικανότητά μου να αναγνωρίζω και να κατανοώ
την διάθεση, τα συναισθήματα, τα κίνητρά μου και το πώς επηρεάζουν εμένα και τους άλλους, είναι η αυτοδιαχείριση, η ικανότητά μου να ελέγχω και να ανακατευθύνω τα αποπροσανατολικά συναισθήματα, δηλαδή τα συναισθήματα του θυμού, τα συναισθήματα του πολύ μεγάλου άγχους, τα συναισθήματα της παραίτησης ή ακόμη και αυτά του πολύ μεγάλου ελέγχου, τις παρορμήσεις μου, τις τάσεις μου για υγεία αυτοκριτική και όλα αυτά να τα αξιοποιώ πριν πάρω κάποια απόφαση και πριν δράσω. Στην άλλη τυχή έχουμε την κοινωνική, όπου είναι η κοινωνική επίγνωση. Εδώ υπάρχει ενσυναίσθηση. Η ικανότητά μου να κατανοώ τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου, να μπορώ να μπαίνω στη θέση του, δηλαδή να μπαίνω στα παπούτσια του, να μπορώ να αναγνωρίζω τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, τις ανάγκες του. Και επίσης να μπορώ να κατανοώ το κοινωνικό κλίμα. Δηλαδή αν μπαίνω μέσα σε μία αίθουσα και όλοι είναι μουτρωμένοι μαζί μου, όλοι είναι θυμωμένοι, απογοητευμένοι και εγώ δεν το έχω αντιληφθεί καν, αυτό σημαίνει ότι δεν έχω καταλάβει το κλίμα. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται γύρω μου με αφορμή εμένα, με επίκεντρο εμένα. Το κοινωνικό κλίμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε μιλάμε για το κλίμα της οικογένειάς μας, του τμήματός μας, της επιχείρησής μας και ακόμη και ολόκληρης της χώρας. Αυτό λοιπόν αφορά την κοινωνική επίγνωση και τέλος την κοινωνική διαχείριση. Αφορά την ικανότητά μου να διαχειρίζομαι τις σχέσεις μου και να επιδρώ πάνω σε αυτές, ώστε να μπορώ να ασκώ ηγεσία. Να παρακινώ και να αναπτύσσω τους άλλους. Πολύτροφη για σκέψη, ειδικά το τελευταίο θα το δούμε όπως βλέπετε στην επόμενη ενότητα. Μέχρι τότε όμως, ακόμη για το πώς απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλα αυτά που έχετε μάθει μέχρι στιγμής, ποιος τομέας της συναισθηματικής μου νοημοσύνης είναι περισσότερο ανεπτυγμένος. Για να δούμε τι θα απαντήσετε. Πάμε να δώσουμε ειλικρινείς, αυθόρμητες απαντήσεις στην ερώτηση ποιος τομέας της συναισθηματικής νοημοσύνης μου είναι περισσότερο ανεπτυγμένος. Η αυτεπίγνωση, η αυτοδιαχείριση, η κοινωνική επίγνωση ή η κοινωνική διαχείριση. Σε ποιον έχετε μεγαλύτερη εμπειρία, σε ποιον αισθάνεστε περισσότερο ασφαλής, που πιστεύετε ότι τα πηγαίνετε καλύτερα. Ξέρω ότι είναι δύσκολη ερώτηση για αρκετούς από εμάς, όμως με βάση αυτά που έχετε μάθει αυθόρμητα, τι πιστεύετε, πού αισθάνεστε περισσότερο άνετα. Λοιπόν, τελειώνω το poll, όσοι απάντησαν, απάντησαν, συγγνώμη αν κάποιοι δεν πρόλαβαν, πάμε να το δούμε. Νικάει η κοινωνική επίγνωση. Οι περισσότεροι από εμάς δηλαδή εδώ μέσα αισθάνονται πιο ικανοί στο να μπορούν να αντιλαμβάνονται το κλίμα, να αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι κοινωνικές τους σχέσεις και να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει γύρω τους. Λιγότερο συχνά απαντάτε η αυτεπίγνωση, που να μπορώ να έχω μια εικόνα για τον εαυτό μου, τα δυνατά μου, τα αδύναμά μου σημεία, το τι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Και λιγότερη η αυτοδιαχείριση και πολύ λιγότερη η κοινωνική διαχείριση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το τελευταίο. Η κοινωνική διαχείριση. Γιατί ειδικά σε περίοδους κρίσης, αυτό που κάνουμε αυθόρμητα ως άνθρωποι είναι να ψάχνουμε αποκούμπι, να ψάχνουμε κάπου να πιαστούμε, κάπου να νιώσουμε ασφάλεια. Και εκεί χρειαζόμαστε κάποιους που να έχουν συναισθηματική νοημοσύνη και την ικανότητα της κοινωνικής διαχείρισης, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τις σχέσεις τους, το άγχος που επηρεάζει τους άλλους ανθρώπους, τα αρνητικά συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ειλικρινείς απαντήσεις. Νομίζω ότι ήταν διαφωτιστικές και με πάνε με έναν πολύ όμορφο τρόπο στην επόμενη ενότητα, η οποία σιγά σιγά λέει πώς μπορώ να τα αναπτύξω αυτά. Εγώ θέλω
να αναπτύξω και την αυτεπίγνωσή μου και την αυτοδιαχείρισή μου, αλλά και την επίγνωση, την κοινωνική, αλλά και κυρίως την κοινωνική διαχείριση. Γιατί είμαι αρχηγός μιας ομάδας ανθρώπων, έχω ένα σημαντικό ρόλο μέσα στην οικογένειά μου, γιατί είμαι διευθυντής τμήματος σε μια επιχείρηση, γιατί είμαι ο διευθυντής μιας επιχείρησης, ή ακόμη θέλω να μάθω να διαχειρίζομαι τις κοινωνικές μου σχέσεις. Όπως βλέπετε από το παραπάνω σχήμα, η κοινωνική διαχείριση έρχεται ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης άλλων πραγμάτων. Δεν μπορώ να φτάσω εκεί αν πρώτα δεν αναγνωρίσω, δεν κατανοήσω ποιος είμαι. Δεν αναγνωρίσω και δεν μπορώ να διαχειριστώ τον εαυτό μου. Δεν αναγνωρίσω ποιες είναι οι κοινωνικές σχέσεις και πώς επιδρώ πάνω τους. Δεν επιδείξω ενσυναίσθηση. Και τέλος, να μάθω να διαχειρίζομαι τις κοινωνικές μου σχέσεις. Ακόμη μία τροφή για σκέψη για το αν είμαι ηγέτης. Τι είδους ηγέτης είμαι. Αν έχω επίδραση πάνω στους άλλους ανθρώπους, τι είδους επίδραση έχω. Και πόσο ικανός αισθάνομαι για αυτή την επίδραση και πόσο ασφαλής αισθάνονται οι άλλοι με μένα. Τώρα θα σας πάω στην επόμενη ενότητα που αφορά την ηγεσία και την επίλυση προβλημάτων. Μια γερμανική παροιμία λέει, αν δεν μπορείς να κάνεις κάποιον να ακούσει, κάνε τον να νιώσει. Νομίζω πως αντιπροσωπεύει πάρα πολύ αυτό το οποίο συζητάμε, του να δίνω βαρύτητα στα συναισθήματα, γιατί τα συναισθήματα μετράνε. Μάλιστα, από μελέτες που έχουν γίνει, που συνεχώς επιβεβαιώνουν η μία την άλλη, ξέρουμε ότι στη λήψη αποφάσεων, όταν πρέπει να πάρω μία απόφαση, κυρίως τα συναισθήματα κυριαρχούν. Και μάλιστα, όταν με κάποιον τρόπο αυτά τα συναισθήματα είναι αγχώδη, τότε τι νομίζω να καταλάβω, να απορρίπτω μάλλον την ορθή σκέψη και τίνω να παίρνω σπασμωδικές αποφάσεις που αφορούν την επιβίωσή μου. Γρήγορες, αλλά αποτελεσματικές, αλλά όχι τις σοφές. Αποτελεσματικές για εκείνη την ώρα, αλλά όχι τις σοφές μακροπρόθεσμα. Και ξέρετε, πολλές φορές, σίγουρα το έχετε αντιληφθεί κι εσείς, οι άνθρωποι παρασυρώμαστε από τα συναισθήματά μας. Καλά κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Και μας οδηγούν να πάρουμε αποφάσεις και αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν τους άλλους ανθρώπους. Και ο τρόπος με τον οποίο εγώ επηρεάζω τον Χ, θα οδηγήσει τον Χ να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο που κατ' επέκταση θα επηρεάσει πάλι και εμένα. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχή αλληλεπίδραση. Οπότε για να μην γίνει γαϊτανάκι και τυφώνας μια κρίση, επειδή όταν αγχώνομαι συνήθως κλείνω τις παροπίδες μου, κλείνω μες στον αυτό μου, αν δεν μπορεί κάποιος να με ακούσει, θα τον κάνω να νιώσει. Για να γίνει αυτό, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα εξής τρία στάδια. Την ηγεσία του εαυτού, την ηγεσία των άλλων και τέλος τη διαχείριση προβλήματος. Θέλω μαζί μου να αναρωτηθείτε. Η ηγεσία του εαυτού για μένα περιλαμβάνει τα εξής ερωτήματα. Μείνετε μαζί μου σε ένα-ένα, μην διαβάζετε τα παρακάτω. Για να μπορέσω να είμαι καταλήτης μιας κρίσης, θα πρέπει να μπορώ να ασκώ αποτελεσματική ηγεσία στους άλλους, δηλαδή να επιδρώ πάνω τους αποτελεσματικά, να νιώθουν ασφάλεια με μένα και να παίρνουμε όλοι μαζί τις σωστές αποφάσεις. Για να το κάνω αυτό, πρέπει πρώτα-πρώτα να μάθω να υγιούμαι τον εαυτό μου, να τον αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι το ποιος είμαι. Αναρωτηθείτε, ποια είναι τα δυνατά και τα αδύναμα μου σημεία, τα γνωρίζω. Προσαρμόζομαι εύκολα στις αλλαγές. Πώς αντιδρώ στο άγχος. Τι με αποπροσανατολίζει συνήθως. Ποιο συνέστημα, ποια κατάσταση, ποια σκέψη. Τι με βοηθάει να ηρεμήσω. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δουλειά που μπορεί να κάνει κάποιος με τον εαυτό του. Για να πούμε ότι ασκεί αποτελεσματική ηγεσία εαυτού, που είναι το σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα που είναι η ηγεσία των άλλων. Επηρεάζω τα συναισθήματα και τις δράσεις των άλλων. Αν ναι, με ποιον τρόπο. Έχω αντίληψη με ποιον τρόπο το κάνω. Μπορώ και το αναγνωρίζω.
κατανοώ τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις σκέψεις τους. Με εμπιστεύονται οι άλλοι. Εμπνέω εμπιστοσύνη. Νιώθουν ασφάλεια. Και αφού κατορθώσω και αποκτήσω δεξιότητες ηγεσίας των άλλων, δεν μπορώ να διαχειριστώ το πρόβλημα και να αναρωτηθώ. Παίρνω δημιουργικές πρωτοβουλίες. Σκέφτομαι εναλλακτικές λύσεις και στόχους. Λαμβάνω υπόψη μου την γενική εικόνα ή κλείνομαι στον εαυτό μου, στον μικρό κοσμό μου. Συμβάλλω στη λύση ή στη διαχείριση του προβλήματος. Όλα αυτά μπορεί να είναι πάρα πολύ καλές ερωτήσεις για ένα στοχασμό που μπορούμε να καθίσουμε και να αναρωτηθούμε ή ακόμη καλύτερα και να πάρουμε feedback από τους άλλους. Δηλαδή να τους ρωτήσουμε, τι πιστεύεις εσύ, χι, ψι, ζετ για εμένα, για όλα αυτά και βοήθησέ με σε παρακαλώ πολύ να γίνω καλύτερος, γιατί με ενδιαφέρει. Πριν συνεχίσω, θέλω να επιστρέψω λίγο στο άγχος και θα σας πω γιατί. Εφόσον αποκτήσω τις ικανότητες ηγεσίας που χρειάζομαι ή μπω σε μια διαδικασία να τις αποκτήσω, γιατί με ενδιαφέρει να ξέρω πώς επιδρά το άγχος σε μια κρίση. Και σίγουρα, λάθος μου, θα έχετε ακούσει μάλλον την λεγόμενη καμπύλη του άγχους. Τι λέει αυτή η καμπύλη του άγχους? Λέει ότι αν μάλλον στον οριζόντιο άξονα έχω την πίεση που νιώθω από το άγχος και στο κάθετο άξονα έχω το πόσο αποδοτικός είμαι πάνω σε αυτό που αναλαμβάνω, το άγχος μου ακολουθεί μια καμπύλη. Δηλαδή τέρμα αριστερά έχω τη βαρεμάρα, δηλαδή δεν έχω καθόλου πίεση, καθόλου άγχος, οπότε ψιλοβαριέμαι κιόλας και άρα αναπόφευκτα η επίδοσή μου είναι χαμηλή. Τέρμα δεξιά έχω πανιβάλλομαι, έχω καεί, η πίεση μου είναι πάρα πολύ αυξημένη, οπότε αναπόφευκτα είναι πολύ αυξημένη και η απόδοσή μου. Το λεγόμενο αποδοτικό άγχος, δημιουργικό άγχος, βρίσκεται στη μέση του οριζόντιου άξονα, εκεί που είμαι τεντωμένος τόσο όσο και βρίσκομαι στο πικ της απόδοσής μου. Άρα, για να διαχειριστώ μια κρίση, μπορεί αυθόρμητα αναπόφευκτα να πανικοβάλλομαι και να οδηγούμε στο πορτοκαλί, είτε στο κόκκινο, τέρμα δεξιά. Στόχος μου πρέπει να είναι να με γυρίσω στο πράσινο, είτε στην άνεσή μου και στην ασφάλειά μου, ή ακόμη καλύτερα, εάν πρέπει να επιλύσω ένα πρόβλημα, στο τέντομα, στο πικ της επίδοσής μου. Για να το κάνω αυτό, θα με βοηθήσει να μπορώ να ονοματίσω αυτό που νιώθω, να του δώσω ένα όνομα. Ξέρετε, τα συναισθήματά μας πολλές φορές μπορεί να γίνουν πράγματα αόριστα. Μπορεί να γίνουν αχανή. Και αυτό που είναι αόριστο, είναι ασαφές, το φοβόμαστε. Νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αντιθέτως, από την εμπειρία μου, κάθε φορά επιβεβαιώνεται ότι όταν σε ένα συναίσθημα και δει αρνητικό, δίνω ένα όνομα, το ονοματίσω κάπως, αυτόματα η πίεση και η δυσφορία που μου δημιουργείται μειώνεται πάρα πολύ. Και εδώ με βοηθάει η αυτεπίγνωσή μου. Με βοηθάει ο τομέας της συναισθηματικής μου νοημοσύνης που λέει να γνωρίσεις ανά πάσα στιγμή το πώς αισθάνεσαι. Οπότε, πρώτο πράγμα που μπορώ να κάνω όταν έρχομαι αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα που πρέπει άμεσα και γρήγορα να επιληθεί είναι να το αναγνωρίσω, να αναγνωρίσω το άγχος μου και να το ονομάσω. Δεν χρειάζεται να το ονομάσω άγχος ή πίεση ή φόβο. Μπορεί να του δώσω ένα άλλο όνομα. Τέρας, φίδι. Μπορεί να το ονομάσω ένα φρούτο, μπανάνα, αχινό. Κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχει όνομα που αφορά ξεκάθαρα το συγκεκριμένο συναίσθημα. Και αφού το κάνω αυτό, πάμε στη σκέψη. Η σκέψη μας μπορούμε να πούμε ότι αποτελείται από κουτάκια. Μία κρίση μας οδηγεί στο αυτόματα, αυθόρμητα, συναίσθητα, να κάνουμε κάτι από τα τέσσερα.
είτε όπως είπαμε στην αρχή, αρνούμαστε αυτό που συμβαίνει, αρνούμαστε αυτό που αντιλαμβανόμαστε και το αγνοούμε πλήρως, κάνουμε σαν να μην συμβαίνει, είτε παραμορφώνουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε για να ταιριάζει στις πεπιθήσεις μας, σκεφτείτε το λίγο αυτό, παραμορφώνω την πληροφορία που λαμβάνω, διαστρεβλώνω αυτό που αντιλαμβάνομαι για να ταιριάζει κάπως αυτό στο οποίο εγώ έχω ήδη στο μυαλό μου. Ένας άλλος τρόπος είναι ότι αναγνωρίζω μεν το απειλητικό ερέθισμα, αλλά αρνούμε να αλλάξω αντίληψη, δηλαδή θα πω «ΟΚ, υπάρχει κίνδυνος, αλλά εγώ θα συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα». Δηλαδή καμία προσαρμογή. Είτε τέλος, αποδεχόμαστε αυτό που αντιλαμβανόμαστε, ενδεχομένως το κίνδυνο, το πρόβλημα, την κρίση και κάνω τις αλλαγές που χρειάζεται και κυρίως αλλάζω την αντίληψή μου. Δηλαδή, τι κάνω, σκέφτομαι ότι μία κρίση με οδηγεί στο να ξεβολευτώ. Με οδηγεί στο να πάρω αποφάσεις που μπορεί και να είναι πρωτόγνωρες. Ο επίκτητος είπε ότι οι άνθρωποι ταράζονται όχι από αυτά που συμβαίνουν, αλλά από την άποψή τους, από την αντίληψή τους, από την πεποίθησή τους για αυτά που συμβαίνουν. Οι σκέψεις μου δηλαδή, σε μια κρίση, σε ένα πρόβλημα, σε μια δυσκολία, διαστρεβλώνονται. Και οι σκέψεις μου μπορεί να με κάνουν να καθίσω να παλέψω, να σηκωθώ να φύγω ή να παγώσω. Η συναισθηματική όμως νοημοσύνη με βοηθάει στο να κάνω κάτι άλλο. Να σκεφτώ έξω από το κουτί. Να σκεφτώ δηλαδή πώς αλλιώς μπορεί να είναι τα πράγματα. Τώρα, για παράδειγμα, βιώνουμε την κρίση του κορονοϊού. Ήταν μια πρωτόγνωρη κρίση για όλους μας. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Θα μπορούσαμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει και να το αγνοήσουμε. Θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε και να τις εντάξουμε σε πεποιθήσεις που ήδη έχουμε, ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν ακόμη στην ανθρωπότητα, οπότε κατασκευάζουν τον ιό. Μπορούμε να πούμε ότι, οκ, εκείνη η απειλή, αλλά εμένα δεν με νοιάζει, δεν με αγγίζει. Εντάξει, ξέρω το κίνδυνο, αλλά δεν θα κάνω κάτι γι' αυτό. Είτε να πω, οκ, αυτό είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν την έχω ξαναζήσει. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθω καινούριους τρόπους να αντιδρώ, να συμπεριφέρομαι, να σκέφτομαι. Εναλλακτικά. Να σκέφτομαι έξω από το κουτί. Με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι έκανα συνήθως. Και για να το κάνω αυτό, χρειάζεται να έχω μια σφαιρική εικόνα. Μια καλή αντίληψη του αυτού μου και των άλλων. Και εδώ και πάλι δεν είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Και το πιο σημαντικό είναι το πού εστιάζω. Όταν έρχομαι αντιμέτωπος με μια κρίση, αυθόρμητα τίνω να εστιάζω σε εκείνο το μοναδικό που είναι πρόβλημα. Τίνω να εστιάζω ακόμη και σε λεπτομέρειες που μπορεί να μην έχουν σημασία. Γιατί? Γιατί ο κίνδυνος με καλεί να το κάνω. Αντιθέτως, εγώ λέω ότι κάνε κάποια βήματα πίσω. Δες λίγο που εστιάζεις. Σ' ωφελεί να εστιάσεις εκεί. Παρατήρησε γύρω σου. Τι πληροφορίες παίρνεις. Πώς αντιδρούν οι άλλοι. Πώς αισθάνονται οι άλλοι. Πώς σκέφτονται οι άλλοι. Τι είναι χρήσιμο να σκεφτείς και να σκέφτεσαι αυτή την περίοδο. Ποια συναισθήματά σου θολώνουν την ορθή σου κρίση και την ορθή λήψη αποφάσεων. Και ξαναεστίασε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Τα βήματα τα οποία μπορείς να ακολουθήσεις είναι τα εξής. Λάβε υπόψη σου ότι το άγχος σου επιδρά στην ικανότητά σου να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Μην αποφύγεις το πρόβλημα, μην αποφύγεις την κρίση, μην την αρνηθείς, αντιμετώπισέ την. Είναι εκεί. Ό,τι και να κάνεις, όσο και να την αρνηθείς, η κρίση θα παραμείνει εκεί. Κατονόμασε τα συναισθήματά σου. Λάβε επίγνωση του τι είναι αυτό που νιώθεις, για να μπορέσεις να αντιληφθείς το πώς αυτό που νιώθεις θα σε βοηθήσει
είτε να προχωρήσεις μπροστά, να πάρεις πρωτοβουλίες, να σκεφτείς έξω από το κουτί, είτε θα σε καθυλώσει. Επαναξιολόγησε τη σκέψη σου, κάνε refocus, κάνε επανεστίαση. Δες, okay, πώς αλλιώς μπορεί να είναι, μπορώ να τα δω με έναν πιο θετικό τρόπο, γιατί σκεφτείτε, ο πανικός κυριαρχεί στο άγχος και στην κρίση. Υπάρχει μια πιο θετική πλευρά που μπορώ να δω. Και τέλος, η υγεία σου της κατάστασης. Βγες μπροστά και προσπάθησε να επιδράσεις θετικά στους άλλους με τις κοινωνικές δεξιότητες που έχεις ή αναπτύσσεις. Επόμενη ερώτηση για σας, τώρα που τα έχουμε πει όλα αυτά, για να περάσουμε λίγο το πώς τα κάνω όλα αυτά, βρε παιδιά. Πώς μπορώ να γίνω ένας ηγέτης με συναισθηματική νοημοσύνη για να τα πηγαίνω καλά στις περίοδους κρίσης. Η επόμενη ερώτησή μου είναι, εστιάζω εκεί που πρέπει σε μια περίοδο κρίσης. Εστιάζω στους άλλους. Τους ακούω. Ή μένω στο δικό μου κόσμο, αγγυλωμένο στις σκέψεις μου και στα δικά μου συναισθήματα. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν και είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσεις επίσης ειλικρινά. Όταν μου μιλάει κάποιος, προσπαθώ να μην τον διακόψω και έχω όλη μου την προσοχή στραμμένη σε αυτόν. Πάμε λοιπόν να απαντήσουμε και σε αυτή την ερώτηση. Όταν μου μιλάει κάποιος, προσπαθώ να μην τον διακόψω και να έχω όλη μου την προσοχή στραμμένη σε αυτόν. Τι απαντώ αυθόρμητα, χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Τι με πιάνω συνήθως να κάνω. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ που απαντάτε. Λίγη ακόμη ίσως να δώσω λίγο χρόνο, κάποια δευτερόλεπτα να το σκεφτούν και κάποιοι που δεν το είχαν παρατηρήσει. Υπάρχουν και αυτοί, καλοδεχούμενοι όλοι. Και για να δούμε όλοι μαζί τα αποτελέσματα, τα οποία χαίρομαι, γιατί είναι εντυπωσιακά, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία λέει ναι, το κάνω. Ναι, όταν μου μιλάει κάποιος προσπαθώ να μην τον διακόψω και έχω όλη μου την προσοχή στραμμένη σε αυτόν. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο και χρήσιμο. Οι υπόλοιποι που δεν το έχετε παρατηρήσει, παρακαλώ παρατηρήστε το αν το κάνετε πλέον, μετά από αυτό το webinar. Και όσοι δεν το κάνετε, σας προσκαλώ να αντιληφθείτε την σημαντικότητα του να το κάνετε, γιατί σε μια κρίση είναι όμορφο, είναι χρήσιμο, είναι ευεργετικό, είναι προοδευτικό κάποιος να ακούγεται και να νιώθει ότι ακούγεται. Έτσι θα σου πω, σε μια κρίση λάβε υπόψη σου τους άλλους. Πώς θα το κάνεις αυτό? Θα το κάνεις με την ενεργητική ακρόαση, με την ενσυναίσθηση και με το να τους συμπεριλάβεις. Πάμε να το δούμε γρήγορα. Το active listening, η ενεργητική ακρόαση, συγγνώμη που είναι στα αγγλικά, απλά το βρήκα πολύ όμορφο αυτό το γράφημα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας έτσι όπως είναι. Είναι σημαντικό να δίνω προσοχή στον άλλον. Σε μια περίοδο κρίσης όπου ο άλλος μπορεί να αισθάνεται ανασφάλεια, πανικό, κίνδυνο, είναι σημαντικό να κάνω focus, να εστιάζω την προσοχή μου σε αυτόν. Να του δείχνω ότι τον ακούω, να μην κοιτάζω το κινητό μου, να μην χαζεύω έξω στο παράθυρο, να κρατάω βλεμματική επαφή, να έχω στραμμένο το πρόσωπό μου σε αυτόν, να το κοιτάζω στα μάτια. Να του δίνω feedback του τύπου okay, καταλαβαίνω τι λες. Αυτό πρέπει να σε πείραξε. Ή ακόμη και με τη γλώσσα του σώματος. Να αποφύγω την κριτική, του τύπου έλα τώρα, αφού εντάξει, σιγά το πράγμα, όλοι το περνάμε. Όλοι το ίδιο πράγμα είμαστε, σιγά τώρα, κάθισε και σκάζει αυτά. Αυτό είναι κριτική. Οδηγεί τον άλλον να αισθάνεται ότι δεν ακούγεται, αλλά επιπλέον ότι κάποιος είναι εκεί και τον κριτικάρει. Να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα, δηλαδή να μην απαντάμε ό,τι να είναι, να είναι σύνομα η δική μας απάντηση, τα δικά μας πνεύματα, η δική μας γλώσσα σώματος με τη δική του και τέλος να του δείχνουμε ότι νοιαζόμαστε για αυτόν.
Πάμε στην επόμενη πτυχή που είναι η ενσυναίσθηση και αυτό θα το ονόμαζα και κάπως ενσυναισθητική ακρόαση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι σιωπή. Να του δώσω χώρο και χρόνο να μιλήσει. Να μην βιάζομαι. Να του κάνω ανοιχτές ερωτήσεις. Τι σκέφτεσαι εσύ για αυτή την κρίση που περνάμε? Και όχι κλειστές του τύπου «Είσαι αγχωμένος τώρα, ε?» Αυτό είναι μια κλειστή ερώτηση που δεν αφήνει στον άλλο περιθώριο να εκφραστεί. Παράφραση είναι όταν με δικά μου λόγια λέω διαφορετικά, κάπως αλλιώς, αυτό που μόλις τώρα άκουσα. Να κατονομάσω τα συναισθήματά του, ίσως και τα δικά μου συναισθήματα, όπως προείπαμε. Να κάνω μια σύνοψη στη κουβέντα μας. Μέχρι τώρα μου έχεις πει ότι έκανες αυτό και αυτό και αυτό. Okay. Να τον εψυχώσω, ακόμη και με ένα μικρό νεύμα. Ωραία, χαίρομαι που τα κατάφερες. Τέτοια πράγματα. Το καθρέφτισμα είναι όταν με κάποιο τρόπο εγώ αντανακλώ αυτά που ακούω ή αυτά που βλέπω από τον άλλο. Είτε είναι για τη γλώσσα του σώματος, είτε να χρησιμοποιώ τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιεί και εκείνος, είτε νεύματα, είτε ακόμη και συναισθήματα και σκέψεις. Και τέλος, να μιλάω στο πρώτο πρόσωπο. Καταλαβαίνω ότι μου λες ότι αυτό σε πείραξε. Δηλαδή να πούμε ότι εγώ έχω την εντύπωση, σε μένα δημιουργείται εντύπωση ότι σου συμβαίνει αυτό. Και όχι είσαι αγχωμένος τώρα. Έχεις πανικοβληθεί. Γιατί έτσι κλείνουμε την διαδικασία στην οποία μπορεί να μπει ο άλλος για να ανοιχτεί. Είναι σαν να προεξοφλούμε ότι εμείς ξέρουμε ήδη το πώς αισθάνεται. Και τέλος, συμπεριέλαβέ τους. Όταν είσαι σε μια κρίση, και πάλι είτε πρόκειται για ένα τμήμα, για έναν οργανισμό, για μια επιχείρηση, για την οικογένειά σου, για τις σχέσεις σου, είναι ευεργετικό για τους άλλους να είναι ενεργοί. Ενεσέχουν έτσι ό,τι φόν και κρίσεων. Οι άνθρωποι οι οποίοι παρέμειναν ενεργοί και θεώρησαν ότι έχουν έναν ενεργό ρόλο στην κοινότητά τους, φαίνεται ότι ανταπεξήλθαν με πολύ πιο θετικό τρόπο τις κρίσεις έναντι άλλων που έμειναν στην απέξω, που παρετήθηκαν, που κάποιος δεν τους έδωσε σημασία. Οπότε τα στάδια για αυτό είναι δώσε αρμοδιότητες. Ακόμη και αν είναι πάρα πολύ σοβαρή κρίση, ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του και να κάνει ακόμη και κάτι πάρα πολύ μικρό. Μπορεί για την ομάδα να είναι ασήμαντο, όμως για τον ίδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διατήρησε την επικοινωνία. Κράτα επαφή μαζί τους. Είτε είναι μέσω κοινωνικού δικτύου, είτε είναι μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε μέσω τηλεδιασκέψεων. Δείξε πως νοιάζεσαι για αυτούς. Ρώτα πώς είναι. Ρώτα τι κάνουν. Και δώσε κίνητρα και όραμα. Αυτό που κάνει ένας ηγέτης είναι να δημιουργεί το όραμα. Το όραμα προς τα εκεί που πρέπει να κινηθεί η ομάδα του. Ο στόχος, ο απότερος σκοπός, αυτό που είναι ευεργετικό για τους άλλους. Μπορεί η κρίση να είναι μία κρίση, να έχει τις δυσκολίες της, όμως το όραμα είναι το πώς θέλουμε να είμαστε εμείς όταν η κρίση τελειώσει. Πώς θέλουμε να μας βλέπουμε όταν τελειώσει όλο αυτό. Και τα κίνητρα. Τι σε κινητοποιεί. Τι θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις. Σύντομα, αυτή ήταν η ενότητα για την ηγεσία και την επίλυση προβλημάτων. Ακόμη πιο σύντομα, τελειώνοντας λίγο με αυτό το κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης, θέλω να σας περάσω στο εξής. Αφού έχουμε αντιμετωπίσει μια κρίση, ακόμη καλύτερα πριν την αντιμετωπίσουμε, μπορούμε να προετοιμαστούμε για την επόμενη ή για να ξανασκεφτούμε αυτά που μάθαμε για την κρίση που μόλις περάσαμε. Μπορούμε να ακολουθήσουμε 4 πάρα πολύ απλά βήματα. Βήμα 1. Να δούμε τι πιθανότητες έχουμε μια κρίση να έρθει. Ποια θα ήταν η φύση της κρίσης. Σε ποιους τομείς θα μας επηρεάσει. Να προσδιορίσουμε
τις αδυναμίες μας. Ποια αδύναμα σημεία μπορεί να αναδειχθούν μέσα σε μια κρίση? Πού χωλαίνουμε? Να χρησιμοποιήσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη για να ενσωματώσουμε τα δυνατά μας σημεία και τους πόρους. Δηλαδή να πούμε, ο Κώστας μπορεί να κάνει αυτό. Ο Πέτρος μπορεί να κάνει αυτό. Ή κάποιος μπορεί να εμψυχώσει. Πόροι είναι όλα αυτά. Το δυνατό σημείο της ομάδας μου είναι ότι έχει πολύ μεγάλο κέφι. Όλοι μας ερχόμαστε κάθε μέρα με χαμόγελο. Πόροι είναι. Είναι φόδια τα οποία θέλουμε να τα ενσωματώσουμε μέσα στο πλάνο διαχείρισης κρίσης. Το οποίο θα το κάνουμε τελευταίο, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι, κάνοντας ένα πλάνο για το πώς θα προετοιμαστούμε για την επόμενη κρίση που θα έρθει. Λόγω έλλειψης χρόνου, γιατί λίγο περνάει ο χρόνος, δεν θα σας πάω στην επόμενη διαφάνεια. Είναι λίγο πιο... έχει λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που συζητάμε. Ουσιαστικά λέω ότι είναι σημαντικό να βρούμε τα ευάλωτα σημεία, τα δυνατά μας σημεία, τις δυνατότητές μας και το ποιος μπορεί να κάνει τι μέσα σε μια κρίση, ακόμη και το παραμικρό, για να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε. Τέλος. Θα σε πάω στο ερώτημα, ωραία όλα αυτά. Αλλά τι χρειάζεται μια κρίση από εσένα? Θα σου έλεγα ότι χρειάζεται τρία πράγματα. Από τρεις μεριές. Από τον εαυτό, από εσένα σε σχέση με τους άλλους και από εσένα σε σχέση με την ομάδα. Σε προτρέπω να εκπαιδευτείς στη διαχείριση κρίσεων σε ό,τι αφορά τον εαυτό σου ως εξής. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μια κρίση, πάρε μια βαθιά ανάσα. Αναγνώρισε τα συναισθήματά σου, αξιολόγησε και επαναξιολόγησε τις σκέψεις σου. Είναι η ίδια εμπειρία, την έχω ξαναζήσει, είναι κάτι καινούριο. Σκέψου, ποιες πτυχές της κρίσης μπορείς να διαχειριστείς και ποιες όχι, γιατί σίγουρα υπάρχουν και αυτές που δεν μπορείς να διαχειριστείς. Διαχειρίσου τα συναισθήματά σου, κυρίως τα αποπροσανατολιστικά. Αξιοποίησε τους πόρους που διαθέτεις. Διατήρησε την αισιοδοξία σου και την εμπιστοσύνη σου στον εαυτό σου. Αφού το κάνεις αυτό, στρέψου προς τους άλλους. Άκου προσεκτικά και ενεργητικά. Αναγνώρισε τα συναισθήματα του άλλου. Αναγνώρισε και διαχειρίσου τα αποπροσανατολιστικά συναισθήματα που μπορεί να έχει ο άλλος και ίσως με κάποιο τρόπο να σου τα μεταφέρει και εσένα, όσο το καταλαβαίνεις. Δώσε ενθάρρυνση. Δείξε και άλλες οπτικές, πώς μπορούν να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντόπισε τα δυνατά σημεία που έχουν οι άλλοι και που μπορεί μέσα στον πανικό τους και την κρίση να μην τα βλέπουν, αλλά μπορεί να σου φανούν πάρα πολύ χρήσιμα στο να διαχειριστούν την κρίση, και ενεργοποίησέ τους. Παρακίνησέ τους, δώσ' τους κίνητρα και αρμοδιότητες. Εσύ, σε ό,τι αφορά την ομάδα σου, μπορείς να κάνεις το εξής. Δημιούργησε ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντική η αίσθηση της ασφάλειας σε μια περίοδο κρίσης. Ενέπνευσε όραμα. Άκου τις διαφορετικές γνώμες και οπτικές που κλίνεσαι στη δική σου. Αναγνώρισε τα δυνατά και αδύναμα σημεία της ομάδας σου. Αναγνώρισε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους. Θέσε αρμοδίους, αλλά λειτουργώντας εσύ ως παράδειγμα. Άκου και ενθάρρυνε. Και τέλος, μην ξεχνάς να αποπνέεις εμπιστοσύνη. Πάμε στο τελευταίο poll. Γρήγορα να απαντήσουμε. Αισθάνομαι ότι έχω την ικανότητα να εμπνεύσω τους άλλους στις δύσκολες στιγμές. Να δούμε τι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό. Αισθάνομαι ότι έχω την ικανότητα να μπορώ να εμπνεύσω τους άλλους στις δύσκολες στιγμές. Θα πηγαίνουμε εξαιρετικά, έχουμε εξοικειωθεί πάρα πολύ στο να ψηφίζουμε. Χαίρομαι γι' αυτό. Η τεχνολογία τελικά είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο πράγμα, με το οποίο μας φέρνει σε επαφή και είναι πάρα πολύ εύκολο να εξοικειωθεί κάποιος με αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που το σκέφτονται.
δεν με πειράζει να μην είσαστε σίγουροι, δεν με πειράζει να μην το έχετε παρατηρήσει καθόλου, αλλά αυθόρμητα τι σας έρχεται στο μυαλό, ποια απάντηση. Okay. Όσοι ψηφίσατε, ψηφίσατε, το κλείνω, πάμε να μοιραστούμε τα αποτελέσματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που η συντριπτική πλειοψηφία λέει ναι. Οπότε μπροστά μου έχω ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι σίγουρα έχουν την συναισθηματική ευφυΐα τουλάχιστον στο τομέα της κοινωνικής δεξιότητας. Τελικά αυτοί που ψηφίσατε πριν ότι όχι, δεν αισθάνομαι πολύ σίγουρος ότι έχω τις κοινωνικές δεξιότητες, την κοινωνική επίδραση, τελικά μπορεί να την έχετε. Εάν σε περίοδους κρίσης έχετε την ικανότητα να εμπνέετε τους άλλους. Η Μάγια Αγγέλου είπε, έχω μάθει ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτό που είπες, οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτό που έκανες, αλλά οι άνθρωποι δεν θα ξεχάσουν ποτέ το πώς τους έκανες να νιώσουν. Κρατήστε το αυτό για όταν το χρειαστείτε. Τελειώνοντας σιγά σιγά, αυτή είναι μια αλυσίδα την οποία θα ήθελα να ακολουθείτε. Σε μια κρίση, δεν ξεχνώ να είμαι συνδεδεμένος με τους ανθρώπους μου, να κάνω ενσυναισθητική ακρόαση, να ανταποκρίνομαι παίρνοντας αποφάσεις στην κρίση και να παίρνω συνεχώς ένα feedback για το πόσο αποδοτική είναι η ομάδα μου. Τέλος, μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα είναι ένας όρος τον οποίο τον έχει δανειστεί η ψυχολογία από την επιστήμη της φυσικής και από την επιστήμη της αρχιτεκτονικής και αφορά το πόσο ανθεκτικός είμαι στους διάφορους τρανταγμούς, στις κρίσεις, στο άγχος, στις δύσκολες καταστάσεις. Μπορούμε από σήμερα να ακούσουμε τρόπους. Πολύ σύντομα θα σας προσκαλέσω να σκεφτείτε. Στόχος 1. Χιούμορ, που βοηθάει πάρα πολύ στην ανθεκτικότητα. 2. Αναδόμηση τελειομανίας και άγχους. Δεν θα το αφήσω η τελειομανία και το άγχος να καταστρέψει τις σκέψεις μου και τις σχέσεις μου. 3. Θα φροντίσω να μάθω να μην αποσπάται η προσοχή μου, κάνοντας ένα διάλειμμα και αν χρειαστεί θα στρέψω την προσοχή μου αλλού. Στόχος 4. Αναζητώ βοήθεια όταν χρειάζομαι. 5. Διατηρώ την ελπίδα μου. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και τα θετικά μέσα σε όλο αυτό. Στόχος 6. Σκέφτομαι θετικά. Σκέφτομαι πώς αλλιώς μπορεί να είναι θετικά τα πράγματα. Ποια άλλη θετική οπτική υπάρχει. Αυτή η κρίση του κορονοϊού που περνάμε όλοι μπορεί να μου μάθει κάτι για μένα, για τον κόσμο, για τις σχέσεις μου. 7. Αποδοχή. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Ας δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Στόχος ανθεκτικότητας 8. Να αποκτήσω την ικανότητα να έχω διαφορετική οπτική. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πολλά πράγματα μπορώ να κάνω και να εστιάσω σε αυτά. Στόχος 9. Να αποκτήσω ευέλικτη σκέψη. Μπορεί τώρα να μοιάζουν δυσάρεστες οι σκέψεις μου, αλλά μπορώ να αποκτήσω έναν άλλον τρόπο σκέψης. Και δράση. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Υπάρχουν σίγουρα πτυχές που ακόμη και αν νιώθω καθυλωμένος, υπάρχουν σίγουρα πτυχές τις οποίες μπορώ να δράσω και να είμαι ενεργητικός. Κλείνοντας, ήθελα να πάρετε μαζί σας το ρητό του Λουντένι που είπε «Έλα, ό,τι και αν είναι, θα τελειώσει γρήγορα. Μάζεψε τη ψυχή σου και όρμα». Για όσους ενδιαφέρονται για το κάτι παραπάνω, σας έχω μια άσκηση για το σπίτι. Μπορείτε να τη σκεφτείτε και να μου απαντήσετε στο email που βρέπετε εδώ. Όσοι θέλετε φυσικά να το κάνετε και εγώ όταν βρω χρόνο θα σας απαντήσω. Σκεφτείτε λοιπόν, όσοι θέλετε να ασχοληθείτε περαιτέρω. Ποιες πτυχές της συναισθηματικής μου νοημοσύνης μπορώ να αξιοποιήσω την επόμενη φορά που θα βρεθώ αντιμέτωπο σε μια κρίση, ώστε να είναι ωφέλιμες προς τα εμένα και προς την ομάδα μου. Σκεφτείτε το. Και όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει ένα email
σε αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας και εγώ θα βρω έναν τρόπο να σας απαντήσω.